Παράταση ζωής στη διαδικασία με τον διορισμό νέου ειδικού κατά τον πρόεδρο Αναστασιάδη ή προσωπικού κατά τον Στυρταδάρα απεσταλμένο από τον Γενικό Γραμματέα, αναβίωση των τεχνικών επιτροπών και επιστροφή στη λογική των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στο τρίπτυχο αυτό συνοψίζονται τα αποτελέσματα της χθεσινοβραδινής άτυπης τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη. Εμπολής αναμενόμενα, δεδομένου και του ότι καμία των πλευρών δεν επιθυμούσε την επικύρωση του χάσματος με την κήρυξη ενός οριστικού αδιεξόδου. Ο Γενικός Γραμματέας φαίνεται ότι προσανατολίζεται στον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου, Special Envoy, προκειμένου να διερευνηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και η πιθανότητα εξέβρεσης κοινού εδάφους για μια μελλοντική προοπτική επανέναρξης του διαλόγου. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί αύριο από τα Ηνωμένα Έθνη, από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, ύστερα από συνεννόηση και με τις δύο πλευρές. Στενά και όπως διερευνηθούν νέες ιδέες, στάθηκε κατά την αναχώρησή του από τα Ηνωμένα Έθνη ο καθηγός ηγέτης, ο οποίος ωστόσο λίγο αργότερα από το σπίτι της Τουρκίας, από όπου προφανώς έδωσε αναφορά στην Άγκυρα, έσπευσε να προκαταλάβει την ανακοίνωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, ξεκαθαρίζοντας πως ο νέος συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό δεν θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι είχε η κυρία Λούτ. We discussed everything that we could, so we trust that the Secretary General will be able to explore new ideas, because our position is, as I've been saying all along, we believe that our inherent right, which is sovereign equality, to be recognized, and then we can open our way forward. Well, the Cyprus problem has been going on for years, so we are not in a hurry. Υπενθυμίζεται πως τόσο τα ΤΑΡ όσο και η Άγκυρα έβαλαν από τον Απρίλιο στη διάσκεψη της Γενέβης βέτο στο διορισμό ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα με όρους εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Καθώς όπως υποστηρίζουν, αυτό θα έδινε την εντύπωση ότι η διαδικασία αποτελεί συνέχεια του Κρά Μοντανά. Επί της ουσίας, επιβεβαιώθηκε απλά το τεράστιο χάσμα απόψε μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Ερσίρ Τατάρ να επιμένει στη λύση δύο κρατών και τον πρόεδρο Αναστασιάδη να θέτει ξανά επιτάπητος τις εναλλακτικές προτάσεις που κατά καιρούς κατέθεσε από την αποκέντρωση εξουσιών μέχρι την επιστροφή στο Σύνταγμα του 60. Βεβαίως οι διαφορές κατηγράφησαν, ανέπτυξε τις θέσεις περί κυριαρχικής ισότητας και περί δύο ανεξαρτήτων κρατών ο κύριος Τατάρ και βεβαίως ανέπτυξα τη δική μας θέση που συνάδει απόλυτα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών την εντολή του Γενικού Γραμματέου με βάση τα ψηφίσματα και αναπτύξαμε διάφορους τρόπους πώς προχωρούμε προκειμένου να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα αλλά και να δημιουργήσουμε προοπτικές επανέναρξης ενός δημιουργικού διαλόγου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εισηγήθηκε με επίκεντρο την Αμόχωστο. Δέσμη που απέρριψε και δημοσίως ο Ερσίρ Τατάρ, ο οποίος έσπευσε αντίθετα να καλωσορίσει την εισήγηση του Αντώνιου Κουτέρες για την ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών επιτροπών, αλλά και να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις πάγιες επιφυλάξεις της ελεκτροϊκής πλευράς για τον κίνδυνο αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Είπα στον Αναστασιάδη ότι πρέπει να δει τις πραγματικότητες στην Κύπρο και ότι υπάρχουν διαχωριστά κράτη, διαχωριστές διοικήσεις, διαχωριστοί λαοί, διαχωριστές δομές. Εάν δεν τις βλέπετε ακόμα αυτές τις πραγματικότητες, πώς θα κάνουμε μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία στην Κύπρο? Ενδεικτικό του κλίματος και το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση οσίστηση ενημέρωση από τα ΗΕ για τα αποτελέσματα του αντιπουγεύματος και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό.